Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Το Inside the Dog's Mind επιτέλους φτιάχνει ένα τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών. Οι πιστοποιήσεις που θα δοθούν είναι όλες οι πιστοποιήσεις του παγκόσμιου χώρου των σκύλων, πιστοποιήσεις από Αμερική, Αγγλία, Ελλάδα ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, ακόμα και μια πιστοποίηση από την Καλαμάτα θα έχουμε. Σε 400 ώρες θα καταφέρουμε να σας περάσουμε τη γνώση για το πώς θα κάνετε μια άψογη βασική εκπαίδευση σε ένα σκύλο, μια άψογη διόρθωση συμπεριφοράς ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, με σκύλους επιθετικούς, με σκύλους μεγάλους, με σκύλους οι οποίοι έχουν στείλει 2-3 άτομα στο νοσοκομείο και φυσικά θα μπορείτε να φτιάξετε ένα σκύλο φύλακα-σωματοφύλακα. Έχει τρελαθεί όλος ο πλανήτης. Να σου γράψω εγώ τώρα ένα χαρτί να σου δώσω 5 πτυχία αγόρι μου, να μην δώσεις και 5 χιλιαρικάκια. Να σε στείλω και σε ένα γνωστό μου εκπαιδευτή να μείνεις 2 χρόνια μπας και γίνεις εκπαιδευτής, γιατί σε 4 μήνες δεν γίνεσαι. Σε 4 μήνες ο μοναδικός τρόπος να γίνεις εκπαιδευτής είναι να είσαι στο Matrix, ο Keanu Reeves, να σου βάλουν 3 καλώδια, να πάει ο άλλος, την έχετε δει τη σκηνή έτσι, πηγαίνει ο άλλος στον υπολογιστή, πατάει τα κουμπάκια, επιλέγει ότι θα τον μάθει κουμφού, πατάει enter και ξαφνικά κάνει ο Νίο έτσι. Έτσι και ξυπνάει και λέει ξέρω κουνφού. Έχετε καταλάβει ότι εκτός από το γεγονός ότι μπορεί να εισπράτετε κάποια χρήματα ή να υπόσχεστε πράγματα, βγάζετε ανθρώπους έξω οι οποίοι μπορεί να κινδυνεύουν. Το να λες πράγματα τα οποία ξέρεις ο ίδιος ότι δεν ισχύουν, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι που επικαλούνται ότι παρέχουν αυτού του είδους τη γνώση μέσα σε 4 μήνες ή 400 ώρες, ξέρουν ότι αυτά τα παιδιά που φοιτήσανε βγαίνουν έξω και βγαίνουν έξω χωρίς να έχουν κανενός είδους πανοπλία γνώσης επάνω τους. Πιστοποιήσεις τώρα, λέει, σου δίνω πιστοποίηση. Τι πιστοποίηση, ρε φίλε, δεν έχουμε πιστοποιηθεί εκπαιδευτές, εσύ τι πιστοποίηση δίνεις. Θα είσαι αναγνωρισμένος από ποιον, από σένα τον ίδιο, δηλαδή εγώ έχω μια σχολή, είμαι εκπαιδευτής, σε εκπαίδευσα και σε αναγνωρίζω. Όπως παλιά, ας πούμε, περνάγαν τον υπότι, του κάνανε 3 φορές το τέτοιο με το σπαθί και τον αναγνωρίζανε ως υπότι από εκεί και πέρα. Λοιπόν, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Και όπως λέει και ένας φίλος μου εκπαιδευτής, το να βγεις ας πούμε και να πεις ότι είσαι ο Spider-Man, δεν τρέχει και τίποτα. Λες ότι είσαι ο Spider-Man, δεν ενοχλείς κανέναν, το πολύ πολύ να σε θεωρήσουν λίγο τρελό. Αλλά το να βγαίνεις και να λες ότι σε 400 ώρες παρέχεις τη γνώση για βασική εκπαίδευση, ανεξαρτήτως σκύλου έτσι, είτε 2 χρονών είναι ο σκύλος, είτε 3, δεν αποσαφημίζεται αυτό, διόρθωση συμπεριφοράς μέσα. Νέα παιδιά, να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να σταθούν απέναντι σε ένα σκύλο που μπορεί να είναι επικίνδυνο και σε 400 ώρες να έχουν την πείρα να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση χωρίς να κινδυνεύσει κανένας στο χώρο που βρίσκονται. Και το τελευταίο διαμαντάκι, να μάθεις να προετοιμάζεις και ένα σκύλο για καθήκοντα ασφαλείας. Ρε παιδιά, ισχυριστείτε ό,τι θέλετε, ότι είσαστε για πάρτι σας αναγνωρισμένοι, ότι είσαστε επιστοποιημένοι. Σταματήστε να ισχυρίζεστε όμως ότι παρέχετε πιστοποιήσεις. Όσοι έχετε σχολές, είσαστε απλά πιστοποιημένα κέντρα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης. Ξέρετε, σαν αυτά που πηγαίνει ένας επαγγελματίας και θέλει και λέει θέλω να μάθω πώς θα δουλεύω τα Word. Θέλω να μάθω πώς θα δουλεύω το τάδε σύστημα για να προχωρήσει η γνώση μου. Αναγνωρισμένη σχολή εκπαίδευσης σκύλων στην Ελλάδα δεν υπάρχει.